του Ατλαντής, ένας χώρος υπέροχος που με μεγάλη αγάπη και διάθεση μας πρόσφερε ο Όμηλος Κουλιά. Είναι πολύ σημαντικό να είστε εδώ και να στηρίζετε τις προσπάθειές μας. Αυτή η σημερινή προσπάθεια όμως δεν έγινε από εμάς. Η όλη η απόψινή εκδήλωση είναι μία προσπάθεια που έγινε από τον Όμηλο Κουλιά. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και όλους τους εργαζόμενους. Πραγματικά είναι πολύ συγκινητικό. Αυτό που αντικρίσαμε σήμερα το απόγευμα. Παιδιά, νέοι, όλοι με διάθεση, με διάθεση πραγματικής αγάπης για τον συνάνθρωπο και για το σκοπό της οργάνωσης, να είναι εδώ απόψε και να προσφέρουν αγώνιστα. Όπως ξέρετε, η απόψινή μας εκδήλωση γίνεται για να συγκεντρωθούν χρήματα τα οποία θα διαθέσουμε για παιδιά που έχουν πρόβλημα οικονομικό και κοινωνικό. Αυτό βέβαια δεν γίνεται μόνο από εμάς, γίνεται σε συνεργασία με τους καθηγητές και προσπαθούμε να δείξουμε σε αυτά τα παιδιά ότι η κρίση δεν τους εμποδίζει. Ότι πρέπει να προχωρήσουν, πρέπει να εξελιχθούν, να κοιτάξουν το μέλλον τους με αισιοδοξία και εμείς θα είμαστε δίπλα τους. Και σε αυτή την προσπάθειά τους θα τους αποδείξουμε ότι η προσπάθεια που γίνεται είναι δύναμη. Τη δύναμη που παίρνουμε όταν κάνουμε ένα αγώνα για το καλύτερο. Αυτό γίνεται απόψε με τη δική σας φροντίδα, με τη δική σας στήριξη, με τη δική σας αγάπη και οφείλω πλέον να πω άλλη μία φορά ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Όμηλο. Πραγματικά δεν πρέπει να ξεχάσω κανένα τους. Ευχαριστώ λοιπόν τον Όμηλο Κουλιά, τον πρόεδρο του Ομίλου κύριο Βασίλη Κουλιά, τον κύριο Αλαβέρα Ηλία τον Διευθυντή και την κυρία Ελένη Μπάση. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος μας στήριξε σε όλη αυτή την προσπάθεια. Βέβαια, ευχαριστώ και την ορχήστρα, τον κύριο Πετούση Ιωάννη, ο οποίος και αυτός αφιλοκερδός είναι απόψε μαζί μας. Γνωρίζετε, δεν θέλω να σας κουράσω άλλο, αλλά γνωρίζετε ότι εμείς δουλεύουμε σιωπηλά. Κάνουμε αυτό που κάνουμε χωρίς προϋποθέσεις, χωρίς να ξέρουμε τι το σκοπό και τις ανάγκες του κάθε ενός και να τις διατυπανίζουμε. Σιωπηλά ενεργούμε με ένα μόνο οδηγό, την αγάπη. Αυτή την αγάπη που εισπράττουμε απόψε εδώ μαζί σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε όλοι καλά, να είστε καλά με τις οικογένειές σας και να περάσουμε ένα ευχάριστο βράδυ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να μην ξεχάσω να ευχαριστήσω άλλη μια φορά τις κυρίες του Διοικητικού Συμβουλίου. Τις γνωρίζετε πια, είναι αγωνίστριες εδώ και 16 χρόνια στο Σύλλογο. Τους αξίζει ένα μεγάλο μπράβο και ένα γερό χειροκρότημα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ. Ευχαριστώ και πάλι. Να είστε όλοι καλά.